Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα βασικό ζήτημα που αφορά την επικαιρότητα, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό. Ναι. Μια παγκόσμια μέρα που έχει καθοριστεί από τον ίδιο τον ΟΗΕ. Και νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσουμε γι' αυτό, να πούμε ότι αυτή η μέρα σημαδεύεται φέτος από την ανίποτη σφαγή στη Γάζα που εκτελήσεται όλες τις προηγούμενες μέρες και που, ναι, μεν τώρα έχουμε μια προσωρινή εκεχηρία, αλλά το Ισραήλ σε όλους τους τόνους έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει, ναι, στο επόμενο διάστημα. Άρα, κατά τη γνώμη μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία, ναι, και από εδώ, καλά, αυτό κάνετε, το βήμα το που μου δίνεται, να μιλήσω για τους μεγαλειώδεις αγώνες σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, στήριξη στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού με τα αιτήματα για την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, ναι, να γυρίσουν όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι, οι κρατούμενοι από τις Ισραηλινές φυλακές, πολλοί από τους οποίους μάλιστα κρατούνται ακόμα και χωρίς δίκη. Και το ανάποδο, δίκη, μάλλον, βέβαια. Πάντως, είναι ακόμα το ανάποδο. Μέρα αλληλεγγύης του Παλαιστινιακού λαού, Παλαιστινιακό όχι λαό. Της ναι. Όχι της Χαμάς, έτσι. Βεβαίως. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να μιλήσουμε για την αιτία της Ισραηλινής κατοχής που συνεχίζεται εδώ και 75 χρόνια. Λοιπόν, θα και να θέσουμε πάνε στο επίκεντρο το ζήτημα του τερματισμού αυτής της κατοχής. Τώρα, ιδιαίτερα σε σχέση με το ζήτημα, ναι, της ακρίβειας. Και ορισμένα σχόλια σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν. Το πρώτο είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε μια συζήτηση αν αφορά τους λιγότερο ευάλωτους, κάποιους που τα καταφέρνουν ή όχι κτλ. Είναι δεδομένο ότι αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, των εργατικών και λαϊκών οικογενειών. Γιατί προφανώς δεν ζούμε σε μια ενιαία κοινωνία. Το ΚΚΕ με πολύ καθαρό τρόπο λέει ότι ζούμε σε μια ταξική κοινωνία φτωχών και πλουσίων. Πλειοψηφία είναι οι φτωχοί, είναι οι εργαζόμενοι, είναι αυτοί που παράγουν τον πλούτο αυτής της χώρας και αυτοί βασανίζονται από την ακρίβεια. Πλειοψηφία αυτών που υποφέρουν από την ακρίβεια, λέει την πλουσία του κόσμου. Πλειοψηφία αυτών που υποφέρουν. Πάντως, να πω κάτι, αυτοί που παρακολουθούν τηλεοπτικές εκπομπές το βράδυ, σε μεγάλη πλειοψηφία, δεν είναι οι άνθρωποι που πολύ άνετα μπαίνουν στο μάρκετ και ψωνίζουν. Να το πούμε αυτό. Έτσι, να είμαστε τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι, από αυτό που μπορούμε να αξιολογήσουμε κι εμείς κάνοντας πολλά χρόνια πια αυτή τη δουλειά. Η μεγάλη πλειοψηφία, ναι, του, ναι, λαού μας, των, ναι, ανθρώπων του καθημερινού μόχθου, που από το πρωί μέχρι το βράδυ βιώνουν μια καθημερινότητα δύσκολη, βασανιστική σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους και η ακρίβεια πραγματικά τους βασανίζει, τους απασχολεί. Και είναι ακρίβεια σε όλα τα είδη, από την ενέργεια, τους λογαριασμούς ρεύματος, το σούπερ μάρκετ, τα υπέρογκα έξοδα που έχουν να αντιμετωπίσουν για την υγεία, για την παιδεία των παιδιών τους, για τους παιδικούς σταθμούς, για μια σειρά ζητήματα. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι όλη αυτή η συζήτηση, αν η ακρίβεια είναι εισαγόμενη ή εξωτερική, με βάση εξωτερικούς παράγοντες, δεν είναι και καινούρια. Θυμίζω ότι και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία πάλι την ίδια συζήτηση είχαμε, ενώ η ακρίβεια ήδη κάλπαζε. Και ενώ ήδη οι λογαριασμοί του ρεύματος, για παράδειγμα, και στην Ελλάδα. Είναι φθηνόπωρο το 2021, δεν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Είναι, κάπου ήταν πολύ ανεβασμένη. Από το 20 οι τιμές της ενέργειας απλά δεν αντανακλώνται στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Εστάλαζαν όμως όλη την οικονομία και το είδαμε να ξεπερδιάζει. Σίγουρα πάντως μιλάνε για μια ακρίβεια που αφορά τον πυρήνα της ίδιας της λειτουργίας αυτής της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας. Και ανεξάρτητα από το αν θα μπούμε σε μια συζήτηση τρομολαγνίας ή όχι, επειδή ακούστηκε εδώ, νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε και δεν αρμόζει ένα στοιχείο εφησυχασμού που καλλιεργείται. Ότι οι ανησυχίες των αστικών επιτελείων, όχι του ΚΚΕ, μιλούν όλων για οικονομική λέτε επιβάδυνση στον καπιταλιστικό κόσμο και στην Ελλάδα. Είπατε κι εσείς από την αρχή για το πρωτοσέλιδο της Bill, δηλαδή για σημάδια οικονομικής επιβράδυνσης. Θα έχει ύφεση η Γερμανία, αν το έλεγε αυτό κάποιος, καπιταλιστικές οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Γερμανία. Ένωση. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν χωράει επαγρύπνηση και χρειάζεται να θέσουμε στο τραπέζι το ότι στην πραγματικότητα, είτε με ένα μείγμα περιοριστικής πολιτικής που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κρίσης, είτε με ένα μείγμα πιο επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής στο πλαίσιο και των αυξημένων επιτοκίων, στον πληθωρισμό κτλ. Πάντοτε πάντως οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα καλούνται να κάνουν θυσίες. Κυρία Γεράκη, με όλο το σεβασμό, όπως τα είπατε, μπορούμε να συμφωνήσουμε, δεν θα λυθεί το πρόβλημα αυτό αύριο το πρωί της καπιταλιστικής ανισότητας, ούτε με μια πορεία του ΠΑΜΕ ή του ΚΚΕ θα λύσουμε το πρόβλημα. Νομίζω ότι θα λύσει για την Bild. Θα υποχρεωθώ να απαντήσω εγώ για την Bild. Πρέπει όμως δύο πλευρές, δύο επισημάνεις αυτό που λέτε και για να κλείσω, να μην καταναλώνω πολύ χρόνο. Το πρώτο είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτά για να βγουν ουσιαστικά συμπεράσματα, για να δυναμώσει ο αγώνας σύγκρουσης με αυτή την πολιτική
που αφορά και τη διέξοδο. Γιατί δεν μπορούμε στον 21ο αιώνα να συζητάμε αν τα βγάζουμε λίγο πέρα, πώς θα ψωνίσουμε κτλ. Με όλη αυτή την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των επιτευγμάτων της επιστήμης, που όλοι μας θα μπορούσαμε να ζούμε καλύτερα. Και η δεύτερη επισήμανση είναι ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και για μέτρα ανακούφισης. Που δεν αφορούν, αν θέλετε, μια συζήτηση το πώς θα διαχειριστούμε την αγορά κτλ. Μιλάμε για κατάργηση του ΦΠΑ και των έμεσων φόρων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση των έμεσων φόρων στους λογαριασμούς της ενέργειας. Πλαφών στις τιμές της ενέργειας. Γενναίες αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Γιατί όταν μιλάμε για ακρίβεια, πρέπει να βάλουμε και τον παράγοντα της αγοραστικής δύναμης και των μισθών. Είπε και από την αρχή ότι εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες δεν έχουμε λάβει απαντήσεις. Και σας είπε ότι είναι λίγο ανεδαφικές, το λέω κομψά. Ανεδαφικές, ναι. Πολύ κομψά. Την ίδια ώρα όμως, βλέπουμε και μετράμε υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εμείς με πολύ καθαρό τρόπο λέμε ότι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δεν λέμε ότι θα βγουν και οι δυο κερδισμένοι. Αυτό προφανώς για κάποιους μεταφράζεται ως καταστροφή. Γιατί πράγματι είναι μια πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα προκύπτει και από τη συζήτηση που γίνεται αυτή την περίοδο για τον προϋπολογισμό. Για άλλη μια φορά, τα βάρη τα φορολογικά, οι φόροι κτλ. Είναι στις πλάτες των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων. Αύξηση της φορολογίας έχουμε σε βάρος των εργαζομένων. 6,2 δις παραπάνω φόρους θα εισπράξουν. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε αυτό το ζήτημα. Ότι ή θα χάσει το κεφάλαιο για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι και φυσικά σε αυτή την πορεία, ναι, καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ίδιοι αγώνες των εργαζομένων. Που πιέζουν, που θέτουν τα αιτήματά τους, που διεκδικούν απέναντι στην εργοδοσία σε κάθε χώρο, απέναντι ακριβώς όπως εκφράζεται αυτή η πολιτική. Πάντως, επειδή ακούγεται συχνά αυτό το πράγμα, 6 επιπλέον δισεκατομμύρια εισπράξεις φόρων, ναι, αλλά αυτό είναι η ανάπτυξη. Αυτό, όταν τρέχει μια οικονομία με υπερδιπλάσιο ρυθμό από όλη την Ευρώπη. Ανάπτυξη λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνο, είναι προφανές ότι πλέτε, είναι και υψηλές τιμές όμως. Ότι αυτή ακριβώς η ανάπτυξη έχει πρόσημο. Τις υψηλές τιμές τις πληρώνουν 22 εκατομμύρια καλεσμένοι μας. Αφορά... Είμαστε 9 εκατομμύρια Έλληνες και έχουμε 30 εκατομμύρια τουρίστες. Είναι μια ανάπτυξη που αφορά τα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων την ίδια ώρα που στενάζει εργατική και νέα οικογένεια. Γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε στον 21ο αιώνα για μισθούς των 800 ευρώ όταν τα ενίκια είναι εκεί που είναι, η ακρίβεια και τα τρόφιμα είναι εκεί που είναι, οι δαπάνες για την υγεία, για τα παιδιά είναι αυτά που είναι. Ποιος θα βγάζει πέρα σήμερα με 800 ευρώ. Ας μην θριαβολογούμε για τους... Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι το συγκεκριμένο φορολογικό νομοσχέδιο εκφράζει μια φοροεπέλαση σε βάρος των πιο μικρών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών. Δεν επιδέχεται βελτιώσεις, δεν διορθώνεται. Και μάλιστα τα μέτρα που τα διορθωτικά που η κυβέρνηση έφερε με το νομοσχέδιο που τελικά κατέθεσε στη Βουλή είναι εκβιασμός. Μπορεί και να το έχει σχεδιάσει. Γιατί η λογική, ξέρετε, του πότε τα βάζουμε όλα και μετά κατηφέρνουμε κτλ. Και έχουμε και ευχαριστημένους τους πάντες, είναι μια παλιά γνωστή τακτική. Σε κάθε περίπτωση ο πυρήνας παραμένει. Είτε με εκβιασμούς, όπως διαλέγει το ένα ή το άλλο, που δεν είναι και καινούργιοι, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να θυμίσω παλιότερα, αυτοπεραιώσεις, τεκμήρια διαβίωσης, μαχητά, μη μαχητά κτλ. Θέλω να πω τα έχουμε ζήσει. Και φυσικά αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό, δεν είναι μια κρυφή ατζέντα όπως για παράδειγμα ακούμε τις τελευταίες μέρες. Να θυμίσω ότι το ΚΚΕ με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και προεκλογικά προειδοποιούσε για μια σειρά τέτοια μέτρα, γιατί ακριβώς μέσα από τις επιταγές και τις δεσμεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης συμφωνούσαν οι περισσότεροι που συμφωνούν στο Ταμείο Ανάκαμψης στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης που γίνεται σε βάρος κατεξοχήν των μικρών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών. Και δεν μπορούμε να συζητάμε για φορολογική δικαιοσύνη κτλ. Όταν η αναλογία των φόρων παραμένει το ίδιο άδικη. Το γνωστό 5,95, 5% των φόρων να πληρώνει μόνο το μεγάλο κεφάλαιο και το υπόλοιπο 95% τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Όταν υπάρχουν όλες αυτές οι φοροαπαλλαγές, οι φοροελαφρύνσεις υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των εφοπλιστών, των μεγαλοκάναρχων κτλ. Στο όνομα της φοροδιαφυγής, και θα επιμείνω σε αυτό, πάντοτε έχουμε τέτοιου είδους φορολεϊλασία. Πάντοτε στο όνομα της φοροδιαφυγής είχαμε τέτοια μέτρα και την πλήρωναν οι πιο μικροί.
Και το αποτέλεσμα είναι, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, ότι τέτοιες δηλώσεις έχουμε και από στελέχη της κυβέρνησης και τα διαβάζουμε στα αστικά μέσα ενημέρωσης, ότι πρέπει να ενισχύσουμε την κουλτούρα της δημιουργίας των μεγάλων επιχειρήσεων, των εταιριών, της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, για τον εξοβελισμό στην πραγματικότητα πολλών ελευθέρων επαγγελματιών από το επάγγελμά τους, για πολλά μικρομάγαζα που θα κλείσουν. Γιατί μιλάμε για τη φοροδιαφυγή, μιλάμε για όλα αυτά και δεν λέμε ότι την ίδια ώρα το μεγαλύτερο μέρος των αυταπασχολούμενων επαγγελματιών αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε ρυθμίσεις στην εφορία. Χρωστάνε μεγάλα ποσά στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν γίνεται ταυτόχρονα να φοροδιαφεύγεις και να χρωστάς. Θα τις κλείσετε τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το θέμα είναι ότι η γιγάντωση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε κάθε χώρο γίνεται με τον εξοβελισμό, τον απότομο εξοβελισμό και το βίαιο εξοβελισμό. Ή θα αλλάξετε απλά το φορολογικό συντελεστή. Εμείς αυτή τη στιγμή καταθέσαμε μια συγκεκριμένη πρόταση για να το πάμε, αν θέλετε, και ανάποδα με βάση το τι έχουν ανάγκη σήμερα οι αυτοαπασχολούμενοι. Έχουν ανάγκη το αφορολογητό όριο, όπως ισχύει και για τους μισθωτούς εργαζόμενους. Το βάλετε σε αντιδιαστολή με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Θα τις κλείσετε ή θα αλλάξετε το φορολογικό συντελεστή. Σας μιλάω για μια συγκεκριμένη πρόταση. Αφού είναι τα μέσα παραγωγής εργαζόμενων. Και λέω. Άρα θα κλείσετε. Γιατί ξέρετε, η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ δεν είναι για το σοσιαλισμό, είναι για το τώρα. Και τα υπόλοιπα κόμματα που τοποθετήσετε. Πού τοποθετήσετε υπέρ του αφορολόγου λοιπόν, του παράκληση. Να πάτε για να απαντήσει. Μαζεύτηκαν πολλή ώρα. Πώς θα τοποθετηθείτε σε ένα λοιπόν, σχέδιο. Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, και ο χρόνος όλος δικό σας να απαντήσετε. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Για το αφορολόγητο όριο, για την κατάργηση του τέλους επιδεύματος, για τη φορολόγηση αποκλειστικά με βάση τα βιβλία των εσόδων-εξόδων, χωρίς τεκμαρτά. Λοιπόν, παράκληση. Ο χρόνος έχει συρρυκνωθεί. Που είναι εδώ και τώρα.